Κύριο Παπά, ο οποίος τον υποστήριξε πολύ ανοιχτά τον κύριο Κασελάκη. Συγχαρητήρια, κύριε Παπά. Συγχαρητήρια σε όλα τα στελέχη, σε όλο τον κόσμο που ξημερώθηκε, ξενύχτησε στις εφορευτικές. Αυτό, ξέρετε, είναι ένα μεγάλο project, έτσι. Yeah. Δεν γίνεται. Να σημειώσουμε ότι έγινε χωρίς κανένα πρόβλημα. Απολύτως διοικητικό, πέρα από κάποιες καθυστερήσεις για κάποια μέλη τα οποία είχαμε κανένα δυο, μερικά να... στελέχη, μερικά νέα μέλη δεν τα βρήκαν στη δεύτερη Κυριακή. Ναι, αλλά λύθηκε το, αλλά ήταν οριακό το πρόβλημα, δεν υπήρχε κανένα θέμα. Η εκτίμηση που ξέρετε λίγο τους μηχανισμούς, τον πρώτο γύρο εσείς είχατε πάρει πόσες χιλιάδες ψήφους? 12,5. Άρα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πήγε στο Κασελάκη. Ναι, είναι προφανές. Είναι προφανές, διότι προέκυψε μια πολιτική συμφωνία. Δεν έγινε τίποτα κατά το τραπέζι. Συναντηθήκαμε στο φως της ημέρας, στη Βουλή, βγάλαμε μια κοινή ανακοίνωση και νομίζω ότι το αποτέλεσμα αποτυπώνει και τη δυνατότητα του Στέφανου να κάνει συνθέσεις. Αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος συμπεριληπτικός, θα αξιοποιήσει όλα τα στελέχη του κόμματος και αναμένουμε και τις πρώτες αποφάσεις. Η επόμενη μέρα πώς θα είναι στο ΣΥΡΙΖΑ? Θα μπορέσει ο κύριος Κασελάκης να μπει στη Βουλή? Θα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες διαδικασίες? Θα παραμείνει ο κύριος Φάμελος? Θα είστε όλοι ίσομοι? Έχει απαντήσει ο ίδιος ο Στέφανος. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει και θα γίνει πολλαπλασιαστική δύναμη για το κόμμα μας και την παράταξη. Έχει μια πάρα πολύ καθαρή εντολή για το μετασχηματισμό σε μια αριστερή προοδευτική δημοκρατική παράταξη και κυρίως έχουμε όλοι μαζί την περιουσία αυτής της δημοκρατικής διαδικασίας. Δεν θα ήθελα καν να φανταστώ. Εάν είχαμε αποφασίσει αλλιώς, στο συνέδριό μας του περασμένου χρόνου, τι θα γινόταν? Δηλαδή να είχαμε ζήσει αυτό το δυσμενές αποτέλεσμα και να μην είχαμε μπροστά μας μια αναζωογονητική συμμετοχική. Τώρα ο κύριος Παπάς, για να το πούμε και στους φίλους τηλεθεατές, ο κύριος Παπάς πάντα ήταν το τελευταίο διάστημα, και έτσι πολιτεύτηκε και γενικότερα και μετά, υπέρ του ανοίγματος. Εδώ όμως θέλω να σας πω, αυτό μπορεί να γίνει πράξη, γιατί διαβάσαμε, παιδιά, έχετε το tweet του κυρίου Τσακαλώτου ή την ανακοίνωση. Είδαμε τον κύριο Τσακαλώτο που ουσιαστικά λέει η αριστερά είναι πάντα δύναμη. Έχει ένα κλίμα ότι, να το δω, η αριστερά είναι εδώ, είναι μαθημένη στα δύσκολα, με παρακαταθήκη τις νίκες, τις ιδέες και τις αξίες μας συνεχίζουμε πάντα αριστερά. Ναι. Αυτό... μπορούμε να το ερμηνεύσουμε. Δεν είναι στην ίδια γραμμή με εσάς. Δεν είμαι τώρα. Για να ερμηνεύσουμε. Όχι, σχόλιο, εννοούσα πολιτικό. Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς είμαστε κατά την διακήρυξή μας ένα κόμμα της σύγχρονης αριστεράς που εκτείνεται από την αριστερά έως το προοδευτικό κέντρο. Αυτό είναι μια τεράστια κατάκτηση. Ο Στέφανος και στην κοινή μας δήλωση κάνουμε μνήμα στη διακήρυξή μας. Αυτή την πολιτική θα υπηρετήσουμε και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες αυτή τη στιγμή να ξεκινήσει μια μεγάλη αντίθεση. Για διεύρυνση, λέτε, προς το κέντρο. Βεβαίως. Και αυτό είναι που πετύχαμε την περασμένη δεκαετία. Όταν κοντοσταθήκαμε σε σχέση με την υλοποίηση αυτής της πολιτικής, πληρώσαμε τίμημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά είναι τα αμήλικτα πολιτικά μαθηματικά, ξέρετε. Και η αριστερά, για να είναι κυβερνώσα και αποτελεσματική, για να γίνει εφαρμοστέο το αριστερό προοδευτικό πρόγραμμα, θες πλειοψηφία. Χωρίς πλειοψηφία μένει ως μια πάρα πολύ ωραία συλλογή ιδεών, η οποία είναι γραμμένη στο χαρτί. Έτσι, η συγκρότηση πλειοψηφίας κάνει το πρόγραμμά σου εφαρμοσμένη πολιτική. Και εκεί νομίζω ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες πραγματικά να εκπλήξουμε θετικά. Ναι, τώρα πώς θα είναι στη Βουλή ο κύριος Κασελάκης? Νομίζω το απάντησε ο ίδιος. Δεν θα αξιώσει παραιτήσεις για να μπει. Δεν θα είναι πρόβλημα αυτό για μας. Έχει μια δυνατότητα επικοινωνίας με τον κόσμο, την οποία την έχετε διαπιστώσει κι εσείς, νομίζω. Για να σας πω ένα παράδειγμα, για να, έτσι, να σας πω και εγώ τι αισθάνθηκα περπατώντας μαζί του στο κέντρο της Αθήνας. Εμείς έχουμε πάρα πολύ επεξεργασμένες και σοβαρές θέσεις για την νεανική στέγη. Ένα μείζον θέμα. Θεωρώ ότι η παρουσία του Στέφανου στην Προεδρία μπορεί να φτιάξει ένα κίνημα νεολαίας για να δοθούν πάρα πολύ σοβαρές λύσεις σε αυτό το ζήτημα. Και εκεί μπορεί να περάσει, δηλαδή, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ στον κόσμο. Ακριβώς. Αν το πρόγραμμά σου δεν βρει τον τρόπο να το επικοινωνήσει, διότι άκουσα και χθες κριτικές, ήμουνα σε ένα άλλο κανάλι και μου λέγανε: μα κάνει TikTok, χρησιμοποιεί τα social. Δεν κατάλαβα. Τι πρέπει να κάνει, δεν πρέπει να το κάνει αυτό?
Όχι, πρέπει να το κάνει. Όχι, TikTok κάνουν όλοι. Το θέμα το μεγάλο είναι ότι. Όχι, πρέπει να κάνει και αν δεν το κάνει αποτελεσματικά να του κάνουμε και κριτική. Καλά, το TikTok δεν είναι τόσο. Εσείς θα του κάνετε. Δεν είναι τόσο, κύριε Χασαπόπουλο. Όχι, δεν είναι τόσο. Είμαι στην κοινωνία το TikTok. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όχι, όχι. Θέλω να πω ότι αυτά εύκολα τα καταφέρνεις. Το θέμα είναι να μάθεις ελληνικά τι σημαίνει ψευδοκράτος. Τι σημαίνει, ναι, ας πούμε, την κατεχόμενα. Την ακούω την κριτική τώρα αυτή που λέτε. Νομίζω απάντησε με τρόπο άρτιο. Έκανε μια δήλωση η οποία είχε έναν υψηλό συμβολισμό, θα κάνει το πρώτο του ταξίδι στην Κύπρο. Απάντησε πάρα πολύ καλά σε σχέση με το Σαρδάμ, το οποίο πήγε να αξιοποιηθεί και με τρόπο άγαρμπο από αντιπάλους του κόμματός μας, απ' έξω από το κόμμα. Και νομίζω όχι, ότι... μόνο και από το εσωτερικό. Εντάξει. Ξέρετε κάτι, πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή, να ξεχάσουμε τις πίκρες και πράγματα τα οποία δεν χρειάζονταν να έχουν υποθεί κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής διαδικασίας και να πάμε στο επόμενο βήμα. Πράγματα, αυτό λέω. Ναι, υπόθηκαν πράγματα τα οποία, ξέρετε, όλοι εμείς που έχουμε δημόσιο βήμα, πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε τι αποτέλεσμα θα φέρει κάθε διατύπωση, ας πούμε, που χρησιμοποιούμε στο δημόσιο λόγο. Υπάρχουν πράγματα τα οποία θα μπορούσαμε να τα έχουμε αποφύγει, έτσι δεν είναι? Νομίζω όμως ότι πρέπει να τραβήξουμε μία γραμμή, να είναι μία τομή, να κρατήσουμε το θετικό της μεγάλης συμμετοχής και να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι με αυτή την έτσι, περιουσία την οποία μας έδωσε ο δημοκρατικός κόσμος και να την αξιοποιήσουμε αυτή τη φορά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ο κύριος Κασελάκης είπε τώρα σε αυτή την περίοδο ότι θα πάει σε debate μόνο με τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Εσείς έχετε μεγάλη εμπειρία. Ο κύριος Κασελάκης πολιτική εμπειρία δεν έχει, δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό. Αυτό θα φανεί. Θεωρείτε ότι μπορεί να σταθεί απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη και να βάλει ο καθένας τα επιχειρήματά του? Και να σταθεί, και να τον νικήσει. Εντάξει, έχουμε ήδη μάθει και εμείς αν ανησυχούν ή δεν ανησυχούν στην αντίπερα όχθη. Είναι προφανές ότι υπάρχει ένα νέο πολιτικό περιβάλλον αυτή τη στιγμή με την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Και θα σας έλεγα κάτι που αφορά όλους μας, είναι και ένα μήνυμα του δημοκρατικού κόσμου, του κόσμου της αριστεράς, του προοδευτικού κόσμου, ότι θέλει μια βαθιά ανανέωση. Έτσι, διότι, αυτό είναι αλήθεια. Στον αγώνα που, θα δώσετε εναντίον του Μητσοτάκη κτλ. Το πρόβλημα με τον Τσίπρα δεν ήταν ότι δεν μπορούσε να το δώσει ο Τσίπρας απέναντι στο Μητσοτάκη. Το πρόβλημα ήταν ότι μέσα στο κόμμα υπήρχαν διαφορετικές φωνές και έπρεπε ο Τσίπρας να κρατήσει ισορροπίες. Διαφορετικές φωνές. Αυτό είναι. Τώρα πώς θα γίνει? Κύριε Χασαπόπουλε, μισό λεπτό. Ξέρετε ότι μιλάτε με ένα θειασότη της άποψης που λέει ότι η παράταξη πρέπει να έχει ευρύτητα. Ευρύτητα στην συγκρότηση σημαίνει ότι θα υπάρχει και βεντάλια απόψεων. Πότε προκύπτει το πρόβλημα? Όταν η βεντάλια των απόψεων γίνεται φρένο για την αποτελεσματική πολιτική και δεν είναι πλούτος που μπορεί να πολλαπλασιάζει δυνάμεις. Εκεί νομίζω έχουμε πάρει τα μαθήματά μας. Δεν είναι κακό να υπάρχουν πλειοψηφίες και μειοψηφίες. Μάθαμε να πορευόμαστε με αυτές. Δηλαδή, αντίστοιχες διαφωνίες με αυτές που διατυπώθηκαν τώρα, είχαμε και στο συνέδριό μας. Δεν ήταν κακό. Πορευτήκαμε με αυτές. Δεν πρέπει να έχουμε παραλυτικές ισορροπίες. Πρέπει να είμαστε αποτελεσματικοί, σαφείς προς τον κόσμο και νομίζω ότι έχουμε ένα νέο ξεκίνημα πολύ δυναμικό. Επειδή έχουν χαρακτηρίσει τον κύριο Κασελάκη φαινόμενο, και μόλις τον έχουμε χαρακτηρίσει, το γεγονός ότι επέλεξε να βάλει μπροστά και τον σύντροφό του, χωρίς να το κρύψει, θεωρείται ότι. Δεν ξέρω, φέρνει έναν αέρα ανανέωση γενικά στην πολιτική, δείχνει κάτι για την κοινωνία, αλλά δείχνει αυτό, κάτι εντάξει, για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι, καταρχήν δείχνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την προσωπικότητα του Στέφανου, έτσι, τη γενναιότητα και το πείσμα του. Δεν διεκδίκησε ψήφο στη βάση των προσανατολισμού του ή οτιδήποτε τέτοιο, αλλά σημαίνει ότι έχουμε επικεφαλής έναν άνθρωπο ο οποίος είναι αντισυμβατικός, ο οποίος τολμά και ο οποίος αλλάζει και το παράδειγμα άσκησης πολιτικής. Και το πιο φοβερό είναι ότι η παράταξη και τα μέλη της παρατάξεως, εκεί το περιορίζω τώρα γιατί αυτοί πήγαν να ψηφίσανε, δεν το λάβανε καθόλου αυτό υπόψη. Το προσπεράσανε, ενώ αν ήταν ας πούμε σε άλλο χώρο, μπορεί να δυσκολευότανε να το περάσει στον κόσμο. Αυτό μεταξύ μας δεν πρέπει να μας απασχολεί. Μπορεί να μας απασχολήσει μόνο θετικά, αν αποτελέσει αφορμή και για άλλο κόσμο να κάνει το βήμα. Λοιπόν, κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλή δύναμη σήμερα, γιατί είναι δύσκολη ημέρα. Και μιας και θα τον δείτε τον κύριο Κασελάκη. Του το είπα. Έχεις λίγες ώρες να απολαύσεις και να χαρείς. Αρχίζουν υποχρεώσεις. Μπράβο, αυτό ήθελα να σας πω. Να είστε καλά. Τι με κοιτάς έτσι? Δεν θα σταματήσω άμα δεν τον δω εδώ. Συμφωνώ. Τι να κάνω, διεκδικώ κι εγώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε τώρα, αφού